Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι φόβοι της Αθήνας επιβεβαιώθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόταν κανείς. Η Άγκυρα προσπαθεί τώρα με βιαστική προκλητικότητα να εξαργυρώσει το περίφημο γραμμάτιο της δραστικής και αποτελεσματικής συμμετοχής της στον πόλεμο του Περσικού κόλπου. Το αεροδρόμιο του Ιντσιρλίκ και η χωρίς περιορισμούς παραχώρησή του στα αμερικανικά αεροπλάνα ρίχνεται τώρα στην πλάστιγγα από τον Τουρκούτο Ζαλ στην τουρκική προσπάθεια να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Και στην επιδίωξη αυτή, η Τουρκία προσπαθεί να τραυματίσει την Ελλάδα. Για όσα έγιναν και για όσα γίνονται γύρω από το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας. Για να δούμε όμως τώρα μια άλλη υπόθεση που παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον ο ελληνικός λαός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έλυσε σήμερα τελεσιδίκως τη σιωπή του γύρω από την επίμαχη δίκη που αρχίζει την άλλη Δευτέρα. Και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραστεί στη δίκη αυτή. Η θέση μου είναι γνωστή. Αλλά είναι σαφής η θέση μου ότι εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε μια παροδία σαν κι αυτή. Τα έχω πει αυτά. Τώρα την ακριβή μου τοποθέτηση στο θέμα δεν θα κάνω σήμερα. Με αυτή τη δήλωση ο κύριος Παπανδρέου δεν ξεκαθάρισε ούτε σήμερα το θέμα της εκπροσώπησής του στη δίκη από τους συνηγόρους του. Για το θέμα των κινητοποιήσεων που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσουν οι κομματικές οργανώσεις στις ημέρες της δίκης, ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι το εκτελεστικό γραφείο δεν δίνει εντολές για κινητοποιήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν θα υπάρξουν δεν θα είναι καθοδηγούμενες από τα ανώτατα όργανα του κόμματος. Πάντως, ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά αυτής της δίκης που αρχίζει τη Δευτέρα είναι η έλευση στην Αθήνα του φυγόδικου μεγαλοαπαντεώνα Κοσκοτά για να καταθέσει ως μάρτης. Σήμερα ο δικηγόρος του κ. Λικουρέζος αναχώρησε για τη Βοστόνη και είπε για το επίμαχο αυτό θέμα στο Μέγκα. Ο Κοσκοτάς θέλει να έρθει και είναι πολύ πιθανόν να καταθέσει στο μέσον της δίκης. Πάντως, ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά αυτής της δίκης που αρχίζει τη Δευτέρα ήταν, όπως είδαμε, η έλευση του Κοσκοτά. Το Mega Channel τώρα ρώτησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Αθανάσιο Καναλόπουλο αν στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε επαφές για το θέμα Κοσκοτά. Πώς θα πήγαινε να φέρω τον Κοσκοτά και πού θα πήγαινε και με ποιον θα μιλούσε. Επιτέλους θα συμβιβαστούν εκείνοι που λένε αυτές τις απόψεις. Ο μεν ένας στη Βουλή μου λέγει φροντίζεις να μην έλθει. Και γι' αυτό θες να διαβάσεις την κατάθεσή του. Οι άλλοι λένε ότι πας να τον φέρεις. Με ποια διαδικασία θα τον έφερνε, σας ρωτώ σας. Τι δικαίωμα έχει εγώ να αναμειχθώ επί ενός τιούτου θέματος. Άλλωστε όλα, μια μισή μέρα έλειψε. Θα ξαναγυρίσουμε όμως τη διπλωματική μάχη για τα εθνικά θέματα. Σήμερα είχαμε ένα μπαράζ εξελίξεων. Με σκληρή δήλωση, η κυβέρνηση χαρακτήρισε εξωπραγματική την άποψη του Αμερικανού Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μπόλτον, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι άλλο το Κυπριακό και άλλο το Κουβέιτ. Τα ίδια είπε η κυβέρνηση και για τον Εμίρη του Κουβέιτ που εξέφρασε ανάλογες απόψεις. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει και εισβολέας και στρατιωτική κατοχή, καθώς επίσης ότι και στις δύο περιπτώσεις προβάλλει εξίσου επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα έχει ανοίξει ένας διπλωματικός πόλεμος με την Τουρκία, με θέατρο των κινήσεων από τη μία τα Ηνωμένα Έθνη και από την άλλη πλευρά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο Τούρκος πρόεδρος Τουρκούτο Ζαλ χτύπησε την πόρτα της ΕΟΚ με επιστολή προς τους 11 αρχηγούς κρατών. Παρέλειψε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γεγονός που χαρακτηρίστηκε από το περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη ως σοβαρό ατόπιμα. Ο Γιάννης Πρετεντέρης μας δίνει τώρα το πλαίσιο διεξαγωγής αυτής της σκληρής διπλωματικής μάχης. Τα πρώτα βήματα της μεταπολεμικής εποχής έφεραν το αναμενόμενο, ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο πρόεδρος ο Ζαλ σπέβδει να αποκομίσει καρπούς από τις τάσεις του στη διάρκεια του πολέμου, ξεκινώντας από την Ευρώπη. Σήμερα, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΟΚ, συζητείται για πολλωστή φορά το θέμα του τέταρτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου ΕΟΚ Τουρκίας. Η Ελλάδα επιμένει στο βέτο της, αλλά και στις λιμένες κοινοτικές υποθέσεις. Τι λένε αυτές, ότι το πρωτόκολλο θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση του Κυπριακού. Μια τέτοια πρόοδος, έχει δηλώσει στο παρελθόν ο κύριος Σαμαράς, θα μπορούσε να είναι η απόδοση της αμοχώς του στους ελληνοκύπριους κατοίκους της. Ήδη κατά διαπραγμάτευση του κοινοτικού δανείου, η Ελλάδα δέχθηκε πιέσεις από ορισμένες χώρες για να αποδεχθεί την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου. Ακόμη περισσότερο, πριν τη σημερινή συνεδρίαση, ο πρόεδρος ο Ζαλ απέστειλε επιστολή στους 11 πρωθυπουργούς των κρατών μελών της ΕΟΚ, εξαιρουμένου δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη, με την οποία ζητά την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, καθώς και όλων όσων απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ Τουρκίας. Προλίγων μόλις 24 ώρων, ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη έκανε διάβημα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, των ελληνικών νησιών του Αιγαίου.
Ταυτοχρόνως, η πίεση προς την ελληνική πλευρά γίνεται εντονότερη, με τον Αμερικανό βοηθό υπουργό κύριο Μπόλτον να δηλώνει εγγράφως ότι η περίπτωση της Κύπρου δεν έχει σχέση με αυτήν του Κουβέιτ. Απέναντι σε αυτήν την πολύπλευρη πίεση, η ελληνική πλευρά αποφάσισε σήμερα να σηκώσει τους τόνους. Ο κύριος Πολίδωρας μίλησε για τουρκική επιβουλή στα νησιά του Αιγαίου. Δεν είναι καθόλου απλό. Η οποία δικαιολογεί, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στα νησιά αυτά. Και επανέλαβε ακόμη την πάγια ελληνική θέση για τον παραλληλισμό Κύπρου και Κουβέιτ. Ταυτοχρόνως, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η Ελλάδα προτίθεται να μετάσχει στις δυνάμεις που θα διασφαλίσουν μονιμότερη ειρήνη στον κόλπο και πρότεινε την Ρόδο για να πραγματοποιηθεί η διεθνής διάσκεψη για το ίδιο θέμα. Θα αρκεύσουν όλα αυτά για να αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, όπως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο κύριος Οζάλ θα εγκαταλείψει τις προσπάθειες να δρέψει καρπούς από τη συμμετοχή του, αυτήν που ξέρουμε, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα για αυτόν πάντως είναι πώς θα συνεχίσει να είναι απαραίτητος τώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τελείωσαν. Και γι' αυτό ίσως βιάζεται. Βία, αίμα και θάνατος στο εσωτερικό μέτωπο του Ιράκ, ενώ οι μάχες έχουν τερματιστεί και η συμφωνία για την ανακοχή τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όμως η εξέγερση στη χώρα αυτή μετά τη συντριπτική ήττα παίρνει φοβερές διαστάσεις. Η Βασόρα και πέντε άλλες πόλεις, όλες στο νότιο Ιράκ, έχουν ουσιαστικά επαναστατήσει. Οι συγκρούσεις είναι πολύ νεκρές και δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Ουντάι Σαντάμ Χουσέιν, γιος του Ιρακινού Προέδρου. Τυλιγμένη σε ένα σύννεφο καπνού είναι η Βασόρα, ενώ οι δρόμοι έξω από την πόλη είναι γεμάτοι από αυτοκίνητα με πανικόβλητους Ιρακινούς και πρόσφυγες που προσπαθούν να φύγουν με κάθε τρόπο. Μουσουλμάνοι Σιίτες, που η έδρα τους βρίσκεται στην Τεχεράνη, ανακοίνωσαν σήμερα ότι ελέγχουν την πόλη, ενώ το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν ο κυβερνήτης της Βασόρας, ο δήμαρχος και ο αρχηγός της αστυνομίας. Η εξέγερση εναντίον του Σαντάμ φαίνεται πως έχει επεκταθεί και στις πόλεις Νασιρίγια, Αλαμάρα και Σαμούα. Ενώ σε δύο άλλες έγιναν ειρηνικές διαδηλώσεις εναντίον του Σαντάμ και του κόμματος Μπαθ που κυβερνάει το Ιράκ. Οι πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τον Νότιο Ιράκ υποστηρίζουν, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν άρματα μάχης και βαριά όπλα στις μάχες με τους αντάρτες. Λένε επίσης ότι οι Ιρακινοί στρατιώτες που καταφθάνουν από το Κουβέιτ συμπαρατάχθηκαν με τους αντιπάλους του Σαντάμ και παρέδωσαν τα όπλα τους στο λαό που έχει εξεγερθεί εναντίον του. Αλλά ενώ στη Βασόρα οι μάχες μένονται, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράκ προσπαθούν να ξαναχτίσουν το image του Σαντάμ Χουσέιν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν τον Σαντάμ σαν ένα ισχυρό ηγέτη που πρώτο του μέλημα είναι η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης χώρας του. Ο Σαντάμ επανεμφανίστηκε χθες από την τηλεόραση και σήμερα νέες εικόνες δόθηκαν στα δυτικά τηλεοπτικά δίκτυα που τον δείχνουν να συνεδριάζει σε πλήρη απαρτία με το Επαναστατικό Συμβούλιο και τα ηγετικά στελέχη του Ιράκ. Οι Ιρακινές αρχές αποφάσισαν πάντως να δώσουν χάρη στους λιποτάκτες του Ιρακινού στρατού με την προϋπόθεση ότι σε μία εβδομάδα θα έχουν επιστρέψει στις μονάδες τους. Στη Βαγδάτη αλλά και σε άλλες περιοχές του Ιράκ, το ηλεκτρικό ρεύμα άρχισε από χθες να αποκαθίσταται και σιγά σιγά η ζωή μπαίνει στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι απέρριψαν πρόταση για τη χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων που επέβαλε ο ΙΕ κατά τη διάρκεια της επτάμηνης κατοχής του Κουβέιτ από το Ιράκ. Σήμερα όμως μια νεαρή Αμερικανίδα έκλεψε την παράσταση στη Βαγδάτη. Ήταν η Μελίσσα Νίλι, η μόνη Αμερικανίδα στρατιωτήνα που είχε συλληφθεί τυχαία από τους Ιρακινούς τις πρώτες μέρες του πολέμου. Σήμερα, μαζί με άλλους εχμαλώτους πολέμου, αφέθηκε ελεύθερη και έγινε λία των τηλεοπτικών συνεργείων που αποθανάτησαν την απελευθέρωση των εχμαλώτων αυτών. Και ήταν φυσικά στο πρόσωπο της Μελίσσα που στράφηκαν κυρίως οι κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων. Εκτός από τη Μελίσσα, οι Ιρακινοί ελευθέρωσαν άλλους 5 Αμερικανούς, 3 Βρετανούς και έναν Ιταλό. Στο ξενοδοχείο Νοβοτέλ της Βαγδάτης δόθηκε συνέντευξη τύπου, αλλά ήταν βουβή. Οι Ιρακινές αρχές δεν τους επέτρεψαν να μιλήσουν παρά μόνο να φωτογραφηθούν. Στη συνέχεια τους παρέδωσαν στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και αναχώρησαν συνοδεία Ιρακινών για το Αμάν της Ιορδανίας. Φορούσαν όλοι κίτρινες στολές που πάνω τους ήταν ραμμένη μια ετικέτα με το χαρακτηρισμό εχμάλωτη πολέμου. Τα πρόσωπά τους ήταν ανέκφραστα, αλλά έμοιαζαν να είναι καλά στην υγεία τους, πράγμα που επιβεβαίωσαν και οι γιατροί του Ερυθρού Σταυρού. Αναμένεται ότι θα φτάσουν στην πατρίδα τους αργά σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συμμάχων, πρέπει να παραμένουν στο Ιράκ άλλοι 3 εχμάλωτοι πολέμου, ενώ οι αγνοούμενοι είναι 56. Από αυτούς οι 45 είναι Αμερικανοί. Οι Ιρακινοί εχμάλωτοι πολέμου φτάνουν σύμφωνα με πληροφορίες στους 180.000 στρατιώτες. Από αυτούς 100.000 βρίσκονται σε στρατόπεδα των συμμάχων στη Σαουδική Αραβία.
Μετά την έμπρακτη απόδειξη καλής θέλησης από τους Ιρακινούς, η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στο Ριάντ ανακοίνωσε σήμερα ότι και οι σύμμαχοι θα αφήσουν αύριο ελεύθερους περίπου 300 Ιρακινούς εχμαλώτους. Αλλαγές στην Ελλάδα, όχι όμως αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις. Ο αντιστράτηγος Γιάννης Συμβουλίδης είναι από το μεσημέρι ο νέος αρχηγός της αστυνομίας. Την απόφαση για την αλλαγή του αρχηγού πήρε το Κισέα που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Αμετάβλητη παρέμεινε η ηγεσία του στρατεύματος. Το πρωί όμως άρχισαν οι ετήσιες κρίσεις στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Βερυβάκη δεν επεφύλασε εκπλήξεις. Απεστράτευσε τον έναν στους τρεις ανωτάτους αξιωματικούς του στρατού και τον έναν στους τέσσερις στο ναυτικό και την αεροπορία, ενώ απεφάσισε ισάριθμες προαγωγές. Αμέσως μετά το Κισέα προχώρησε στην πλήρωση των καινών θέσεων στα ανώτατα κλιμάκια των τριών όπλων. Είδαμε νωρίτερα την αντίδραση του κ. Παπανδρέου στο θέμα της περίφημης δίκης. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σήμερα μετά το εκτελεστικό γραφείο του κινήματος, αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις. Είπε ότι αρχίζει μια νέα πορεία προς το λαό και προεξόφλησε σύντομες εκλογές. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Αντώνη Λιάρου. Έχει το βαθύτερο νόημα αυτή η εξόρμηση να περάσουμε το μήνυμα στο λαό μας ότι η μόνη λύση, η μόνη διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από παρακμή σε όλα τα μέτωπα είναι να μιλήσει ο κυρίαρχος λαός. Είναι οι εκλογές. Ο κύριος Παπανδρέου αποσυνέδεσε τις προγραμματισμένες ομιλίες του στις επαρχιακές πόλεις από τη δίκη στο ειδικό δικαστήριο και πρόσθεσε ότι ζητά με κάθε τρόπο τη διενέργεια εκλογών, αλλά δεν κρίνει σκόπιμο να ακολουθήσει την τυπική διαδικασία και να ζητήσει εκλογές από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος, αναφερόμενο στο θέμα της επιστολής Μπέικερ προς τον κύριο Σαμαρά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι αυτή δεν εδόθη στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Υπουργό Εξωτερικών και ότι πέρα από τα καλά λόγια που περιέχει, το αποτέλεσμα είναι η έκθεση του State Department, οι απειλές σοζάλ για την κατάληψη των ελληνικών νησιών και οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών κ. Μπόλτον ότι Κουβέιτ και Κυπριακό δεν είναι ανάλογες περιπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα η γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κυρία Παπαρίγα. Για το λόγο της επίσκεψής της στην πρωτεύουσα μας ενημερώνει τώρα ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Η κυρία Παπαρίγα προείδρευσε απόψε σε συνεδρίαση στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με θέμα τη σύνθεση του νέου πολιτικού γραφείου. Λίγο μετά την αφιξή της στη Θεσσαλονίκη για το θέμα αυτό δήλωσε. Η πρόταση που θα γίνει για το νέο πολιτικό γραφείο θα είναι μια πρόταση που ανταποκρίνεται και στην αντιπροσωπευτικότητα των απόψεων και των τομέων. Επεισόδια, οργή, εκδίκηση και ξύλο σήμερα στη Θεσσαλονίκη μέσα στο κακουργιοδικείο στη δίκη για το φόνο της Ευθυμίας Παλιμάρκου. Μόλις ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του συζύγου της και την αθώωση της ερωμένης του, άναψαν τα αίματα. Ένοχος, ο πραγματικός δολοφόνος, ο πρώτος κατηγορούμενος. Αθώα, χωρίς όχι απλώς αμφιβολίες, δεν επίσης την παντάπα καθόλου περί της συνοχής της Δευτέρας κατηγορουμένης. Με λιντζάρισμα απείλησαν οι συγγενείς του θύματος τον γαμπρό τους Δημήτρη Παλιμάρκο, ο οποίος όλη τη διάρκεια της δίκης επέρυπτε τις ευθύνες στην συγκατηγορουμένη του. Των επεισοδίων προηγήθηκε η καταντιπαράσταση εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Όταν σπάθασε τη γυναίκα σου, θα το θυμάσαι αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση που σε κέρδισε. Δεν τρέπεσε λίγο. Ακόμα μιλά. Κυρία Αγγελοπούλου. Εγώ δεν θα μιλήσω. Μίλα και πες την αλήθεια. Μίλα καλύτερα. Ξέρεις λοιπόν, πολύ καλά ότι είμαι αθώα και ότι είμαι θύμα. Κυρία Αγγελοπούλου, από μένα θα κοιτάξω. Αυτό το ξέρει πολύ καλά και όλοι το ξέρουν ότι είμαι αθώα. Φωνή λαού, οργή Θεού, σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στην προσαγωγή του Αιγυπτίου που προσπάθησε να σκοτώσει το παιδί του, ένα μωρό μόλις 17 μηνών. Μια δημιουργία των ΜΑΤ προσπάθησε να προστατεύσει τον κατηγορούμενο από την έκρηξη οργής των συγγενών της γυναίκας του. Και η Έννη Μαγιάση ήταν βεβαίως εκεί. Όρμησαν να λιντσάρουν τον Αμπντάλα Ραχμάν Μαρσί που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον μόλις 17 μηνών γιο του, η συγγενής της ενδιαστάσει Ελληνίδα συζύγου του. Είναι αρχηγός πείρας, είναι επικίνδυνος που το φωνάζω. Απευθύνομαι στις δικαστικές και στις αστυνομικές αρχές να τα ακούσουν, είναι επικίνδυνος. Εγώ το είχα μέσα στο σπίτι μου το παιδί, εγώ. Εδώ το έχει φάξει όπως το χασάπι. Του έχει κόψει όλα. Όλα. Ο Μαρσί, που κατά την προσαγωγή του έδειχνε ιδιαίτερα γριεμένος, αφού μοίρασε όχι και λίγες κλωτσιές στους αστυνομικούς, απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο στην 8η τακτική ανακρίτρια. Αμέσως μετά προφυλακίστηκε στον Κορυδαλό ως άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια.
Τα προβλήματα με τις φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονται συνήθως με την αποστολή των εκαθαριστικών. Φέτος όμως σημειώθηκε πρόοδος. Λάθη, σύγχυση και ελλείψεις παρατηρούνται και κατά την υποβολή των δηλώσεων. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και πόσοι αρμόδιοι λένε ότι θα τα αντιμετωπίσουν. Σήμερα στις εφορίες δεν έπεφτε καρφίτσα. Λοιπόν, ένα πράγμα ήθελα να μας βγάλουν και έναν καθένα, παιδί μου, να ρίχνουμε στο Βιλτζάν. Φταίμε και εμείς που έχουμε τις τελευταίες τον καιρό, βέβαια, αλλά και η υπηρεσία δεν είναι εντάξει. Οι υπάλληλοι σηκώνουν τα χέρια. Πολλή κίνηση, προσπαθούμε όσο που μπορούμε καλύτερα να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο η ταλαιπωρία, είναι και τα λάθη της εφορίας. Δεν έχουν κάνει μουσικά, μα. Λάθος πρώτο. Σε πολλούς φορολογούμενους έχουν αποσταλεί δύο μόνο αντίγραφα αντί για τρία που ισχύουν από φέτος. Στις εφορίες οι υπάλληλοι ζητούν και το τρίτο και όσοι δεν το έχουν τρέχουν και δεν φτάνουν. Έχουν δίκιο φορολογούμενοι διότι πρέπει να κρατήσουν και ένα αντίγραφο. Το δεύτερο λάθος έχει γίνει με τις βεβαιώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Υπουργείου Οικονομικών. Αντί να γίνει έκπτωση στο φόρο που παρακρατείται 15%, οι βεβαιώσεις στάλθηκαν με έκπτωση 10%. Αυτό θα τακτοποιηθεί κατά την εκαθάριση αυτόματα από το μηχανογραφικό κέντρο. Μπουλντόζες εναντίον αυθαιρέτων σπιτιών και στη μέση άνθρωποι και ΜΑΤ σήμερα στη Λούτσα. Συντρίμμια οι κολόνες του μπετών, αλλά μαζί με αυτά και τα όνειρα για ένα σπίτι. Η κάμερα του Μέγκα και η Μαρία Γκούσια ήταν εκεί. Ένα ακόμη αυθαίρετο βρέθηκε το πρωί αντιμέτωπο με τους μπουλντόζες. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αρτέμιδος στη Λούτσα και οι κάτοικοι ξαφνιάστηκαν όταν είδαν ότι είχε κιόλας αρχίσει το γκρέμισμα, ενώ ο ιδιοκτήτης του δεν γνώριζε τίποτε. Όταν μερικοί από τους κατοίκους θέλησαν να εμποδίσουν την κατεδάφιση, εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ και ο εισαγγελέας. Ο εργολάβος Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος ανέλαβε να αντιμετωπίσει την μπουλντόζα, ανεβαίνοντας στο μισογκρεμισμένο κτίσμα. Όταν όμως τα ΜΑΤ προσπάθησαν να τον κατεβάσουν, εκείνος... Ο αντίλογος γράφτηκε λίγα λεπτά αργότερα. Εφιαλτικές διαπιστώσεις ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS. Η λίστα του θανάτου στην Ελλάδα είναι ήδη μεγάλη και δυστυχώς μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο. Το ρεπορτάζ είναι της Δήμητρας Σωτηριάδου. Ο καθηγητής κ. Παπαευαγγέλου είπε ότι τα 445 άτομα που έχουν προσβληθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα από τον ιό του AIDS και από τα οποία τα 190 έχουν πεθάνει είναι κυρίως νέοι 20-30 χρόνων. Οι φορείς του ιού ανέρχονται σε 20.000 και αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον καθηγητή, πως μπορεί να υπάρξουν και άλλοι θάνατοι αφού το στάδιο εποάσεως είναι 8 μέχρι 10 χρόνια. Αλλά οι φορείς του AIDS θέλουν να ζήσουν. Αποζητούν την ανθρωπιά που δυστυχώς όλο και λιγοστεύει. Η Δήμητρα Σωτηριάδου καταγράφει την αγωνία και το παράπονο δύο νεαρών που είναι φορείς του AIDS. Αφήνω τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους. Ό,τι θέλει τώρα ο Θεός θα γίνει. Αυτοί που ξέρουν ότι είμαστε φορείς, σταματήσανε ακόμα και τις κοινωνικές επισκέψεις στο σπίτι. Να έρθουν να με αγκαλιάσουν, να κάτσουμε εδώ, να πούμε κάποιο, να συζητήσουμε. Όπως ήταν παλιά. Όσο και αν προσπάθησα να βρω κάποια δουλειά μέσω των κοινών γνωστών που έχω και είναι πάρα πολύ γνωστοί που έχω, παντού έχω βρει κλειστές πόρτες. Βρήκε μια στολή αξιωματικού, έβαλε τρία αστέρια και εμφανιζόταν ως λοχαγός. Στην πραγματικότητα όμως ήταν απατεώνας τριών αστέρων και σήμερα το πρωί πήρε το δρόμο για τον ανακριτή. Εκεί ήταν η Όλγα Προκάκη. Ο ψευτολοχαγός Κωνσταντίνος Χρόνης εμφανιζόταν σε σπίτια οικογενειών στρατιωτών και τους έπειθε ότι ήταν διοικητής της μονάδας τους. Τους ζητούσε λεφτά για το χαρτζιλίκι των παιδιών τους, τα οποία τελικά έπαιρνε ο ίδιος. Αύριο μου λέει η ώρα το βράδυ, απόγευμα 8 η ώρα 9, θα έχετε το παιδί σας με 15 μέρες άδεια. 45.000 επήρε. Μεταξύ εγώ λόγω πολέμου είχα πάθει ένα τέτοιο μεγάλο σοκ. Δηλαδή τον είδα σαν Θεό μου μπροστά. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που ο Χρόνης το έπαιζε λοχαγός και εξαπατούσε τα θύματά του. Για τον ίδιο λόγο είχε κλειστεί στις φυλακές της Τύρινθας, αλλά δραπέτευσε. Στον ανακριτή που τον προφυλάκησε, ομολόγησε τις απάτες, αλλά... Ήμουν άρρωστος. Έχω κάνει 3 χειρίες στο μάχη. Και για τα ανάγκη από λεφτά. Ναι. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία, αλλά κάποτε επιφέρει αμέσως και το θάνατο. Από ασφυξία που του προκάλεσε ένα αναμένο τσιγάρο, πέθανε ένας καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών, ο κ. Βασίλης Βασιλιάδης. Γύρω στις 7 το πρωί, η καθαρίστρια της πολυκατοικίας στην οδό Βασιλέους Ηρακλείου 20 στα Εξάρχεια είδε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Βασίλη Βασιλιάδη, 64 χρονών. Ειδοποίησε την πυροσβεστική, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Τον πήρε ο ύπνος με το τσιγάρο απάνω του. Ο άτυχος καθηγητής ξύπνησε κάποια στιγμή και προσπάθησε να βγει από το δωμάτιο χωρίς όμως να τα καταφέρει.
πρέπει να είναι από εισπνοή δηλητηριωτών καπνών. Κανένας άλλος ένικος δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στην πολυκατοικία, αφού τα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι γραφεία. Επιτόπου έφτασαν αναστατωμένοι και συνάδελφοι. Ήταν πάρα πολύ φιλικός, πολύ αγαπητός, ευγενικός. Έχω πολύ καλά πράγματα να θυμάμαι από εκείνον. Έξω πάμε καλά, είπε ο κύριος Τρίτσης, μόλις επέστρεψε από το Κάιρο και το Τελαβίβ στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας του για τις ιστορικές πόλεις στη Μέση Ανατολή που άρχισε από τη Βαγδάτη. Μέσα όμως, στο press room συγκεκριμένα, η κυβέρνηση πήρε αποστάσεις από τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου. Στο αεροδρόμιο, στην επιστροφή Τρίτση, ήταν ο Γιώργος Σαραντάκος. Κερδίζει έδαφος και η ανάγκη του φόρου, αλλά αυτό που κερδίζει επίσης έδαφος είναι η ιδέα ότι η Αθήνα μπορεί να είναι η έδρα αυτού του φόρου. Όχι στην ίδρυση των ιδιωτικών κλινικών, έτσι όπως τουλάχιστον προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα, είπε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο Πρόεδρος του Χρήστος Γιαννάκης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο Ιατρικός Σύλλογος κατέληξε σε αυτή τη θέση. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει λεπτομέρειες. Προχειρότητες διαπιστώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος για τις ιδιωτικές κλινικές. Εκείνο όμως το οποίο παραμένει πραγματικά εκτός ρυθμίσεων είναι ο τρόπος της χρηματοδότησης των εξόδων που θα γίνονται σε ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή, ένας νοσηλευόμενος θα πάρει τα χρήματά του από τον φορέα του εάν νοσηλευτεί σε μια ιδιωτική κλινική. Ο κ. Γιαννάκης όμως έθιξε και ένα άλλο καυτό θέμα. Η εγκατάσταση των ιδιωτικών κλινικών δεν λαμβάνει υπόψη της τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως ακριβώς αυτά προκύπτουν σήμερα ιδιαιτέρως οξυμένα. Ληστεία στο ψυχικό, όπου στόχος Διανόπλων έγινε το απόγευμα ο έμπορος Θανάσης Μαντζόρης, αδερφός του Υφυπουργού Βιομηχανίας Βασίλη Μαντζόρη. Οι δύο ληστές με μοτοσικλέτα Καβασάκι τον πυροβόλησαν στο πόδι έξω από το σπίτι του στο ψυχικό και του άρπαξαν μια τσάντα. Λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μάνος Τσανγκαράκης. Ο έμπορος Θανάσης Μαντζόρης δέχτηκε την επίθεση των ληστών έξω από το σπίτι του στην οδό Στρατηγού Ιορδανίδη 7 στο ψυχικό, τη στιγμή που βοηθούσε τη σύζυγό του να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Δύο άνδρες με κράνη που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τύπου Καβασάκι, η πινακίδα της οποίας έφερε τα γράμματα YYE, τον πυροβόλησαν στο δεξί πόδι. Το θύμα που οπλοφορούσε δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Οι δράστες άρπαξαν την τσάντα που κρατούσε και έφυγαν. Το περιεχόμενό της δεν έγινε ακόμη γνωστό. Ο κύριος Χρήστος Ντάτσιος ήταν ο πρώτος που έτρεξε κοντά στον τραυματισμένο έμπορο. Εγώ απλώς είδα τον κύριο που ήταν πεσμένος κάτω, η γυναίκα του φώναζε βοήθεια και βοήθησα μαζί με έναν άλλον που εργάζεται εδώ πέρα δίπλα να το βάλουμε μέσα. Είχε ένα πιστόλι δίπλα του και το πήρε μαζί του. Ήταν τραυματισμένο στο πόδι. Μάλιστα. Ακούσατε πυροβολισμούς? Ναι, ακούσαμε ένα μπαμ και μετά τον είχα από τη μοτοσικλέτα που έφευγε. Ο Θανάσης Ματζιώρης μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Απολλώνιο Θεραπευτήριο όπου χειρουργήθηκε. Και πάλι στον Περσικό, όπου μετά τον πόλεμο και τις μάχες ήρθε η ώρα της βοήθειας τόσο για το Κουβέιτ όσο και για το Ιράκ. Οι Κουβέιτιανοι αξιωματούχοι που επιστρέφουν στην πατρίδα τους εκτιμούν ότι είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους χωρίς τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Και κυρίως τις φλεγόμενες πετρελαιοπηγές και την πρωτοφανή οικολογική καταστροφή που προξενεί ο τοξικός μαύρος καπνός τους. Η χαρά της επιστροφής των Κουβετιανών αμαυρώνεται από το μαύρο καπνό που καλύπτει τον ουρανό και τη μαύρη βροχή που πέφτει παντού μολύνοντας το περιβάλλον. Οι Κουβετιανοί αξιωματούχοι υπολογίζουν ότι αυτή τη στιγμή καίγονται περισσότερα από 800 πηγάδια πετρελαίου. 20 μίλια νότια της πόλης του Κουβέιτ, ο ουρανός είναι κατάμαυρος και μακριά στον ορίζοντα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, το μόνο που φαίνεται είναι τεράστιες φλόγες. Σπάνια ο ήλιος καταφέρει να διαπεράσει το πυκνό σύννεφο του μαύρου καπνού. Οι αρχές του Κουβέιτ εκτιμούν ότι θα χρειαστούν το λιγότερο 2 χρόνια για να μπορέσουν να σβήσουν τις πυρκαγιές, ενώ για να καταπολεμηθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος θα απαιτηθεί ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σήμερα το βράδυ φτάνει στη Σαουδική Αραβία ένας Τεξανός, ηδήμων στο έργο της κατάσβεσης, για να βοηθήσει τις αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και ενώ εκατομμύρια δολάρια γίνονται καπνό στην κυριολεξία, οι Κουβετιανοί προσπαθούν τώρα να ξαναχτίσουν τη χώρα τους μέσα από τα ερείπια. Οι μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, τα αποθέματα του νερού είναι σχεδόν ανύπαρκτα, ενώ παντού στους δρόμους βρίσκονται σπαρμένα και βομβαρδισμένα από τους συμμάχους τα άρματα μάχης και τα στρατιωτικά οχήματα που εγκατέλειψαν οι Ιρακινοί μετά την ήττα τους. Σήμερα επέστρεψε στο Κουβέιτ και ο πρίγκιπας διάδοχος, Σέιχ Σαντ Αμπντουλά Αλ Σαμπάχ, που μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο, γονάτισε και φίλησε τα πάτρια εδάφη. Ναι, στην απόσχηση από τη Σοβιετική Ένωση είπαν χθες σε 2 ξεχωριστά δημοψηφίσματα οι δημοκρατίες της Λετωνίας και της Εστονίας. Με ποσοστό 73,6% των εγκύρων ψηφοδελτίων της Λετωνίας και 77,8% της Εσθονίας, οι δύο δημοκρατίες της Βαλτικής ζητούν την ανεξαρτησία τους από το Κρεμλίνο.
Ο Σοβιετικός πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είχε απορρίψει εκ των προτέρων το δημοψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου που έγινε στη Λιθουανία, ενώ για τα δύο τελευταία έχει ασκήσει σκληρή κριτική. Χαρακτηριστικό είναι, όπως προκύπτει από την κατανομή του πληθυσμού στα εκλογικά τμήματα, ότι ακόμα και μέλη της ρωσικής μειονότητας στις δύο δημοκρατίες έδωσαν θετική ψήφο. Στις 17 Μαρτίου θα διεξαχθεί το πανσοβιετικό δημοψήφισμα του Γκορμπατσόφ για την ενότητα της Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του Γεγκόρ Λιγκατσόφ στο γαλλικό πρακτορείο Γκάμα, ο πρώην ηγέτης της συντηρητικής πτέρυγας του Κομμουνιστικού Κόμματος απεκάλυψε πως ο Γκορμπατσόφ του είχε εμπιστευθεί ότι θα θεωρήσει προσωπική του τραγωδία τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τον εκδότη της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, κύριο Χρήστο Τεγόπουλο, και δύο παλέμαχους εφημεριδοπόλες, βράβευσαν σήμερα για την προσφορά τους στον τύπο οι εφημεριδοπόλες του Πειραιά. Με τιμητικά διπλώματα και μετάλλια, η Ένωση Εφημεριδοπολών Πειραιά βράβευσε απόψε τον εκδότη της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, κύριο Χρήστο Τεγόπουλο, και δύο παλέμαχους εφημεριδοπόλες, τον Θανάση Μαλούχο, 76 χρονών, και τον Φώτη Χρονόπουλο, 81 χρονών. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Εφημεριδοπολών, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βραβεύονται γιατί ξεχωρίζουν μέσα από την οικογένεια του τύπου για την προσφορά τους. Τα τιμητικά μετάλλια εκ μέρους του κ. Τεγόπουλου παρέλαβε ο δημοσιογράφος κ. Βίκτορας Νέτας. Το τέλος του πολέμου κάνει πολλούς πλούσιους στους Σοφοκλέους, όπου συνεχίστηκε και σήμερα η ανωδική πορεία των μετοχών. Περισσότερα από την Ειρήνη Σακελάρη. Το κλίμα αισιοδοξίας και οι ελπίδες για ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας μετά τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στον κόλπο είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο των μετοχών και σήμερα στις Σοφοκλέους. Ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 1317,85 μονάδες, ξεπερνώντας το φράγμα των 1.300 μονάδων. Η άνοδος του δείκτη ήταν της τάξης του 2,08%. Από τις 144 μετοχές που κινήθηκαν, 79 βελτίωσαν τη θέση τους, 8 υποχώρησαν, ενώ 57 τίτλοι δεν άλλαξαν τιμή. Η εικόνα των επιμέρους κλάδων, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τους δείκτες τους, έχει ως εξής. Τράπεζες 1581,62 μονάδες, άνοδος 1,42%. Ασφάλειες 1434,34, άνοδος 1,88%. Επενδύσεις 877,52, άνοδος 2,88%. Έμπορο βιομηχανικές επιχειρήσεις 887,35, άνοδος 3,73%. Τα μεγαλύτερα κέρδη, κατά 26,3% και κατά 20,6%, πέτυχαν σήμερα οι κοινές μετοχές της Υπότουρ και της ιδιωτικής επενδυτικής αντιστοίχως. Απόλυες 8% και 4,9% παρουσίασαν οι μετοχές της Ελμέξ Σπορ και οι προνομιούχες μετοχές της εταιρείας Αδελφή Λαμπρόπουλη αντιστοίχως. Και περνάμε στο συνάλλαγμα που σύμφωνα με τα δελτία των εμπορικών τραπεζών το δολάριο σταθεροποιείται σε υψηλότερα επίπεδα. Δολάριο 169,781 δραχμές, μάρκο 110,450, στερλίνα 322,352, πεσέτα 1,757, 100 λιρέτες 14,700, γαλλικό φράγκο 32,281, ελβετικό φράγκο 126,798, 100 γεν 124,480 δραχμές. EQ μέση τιμή φίξη 221,100 δραχμές, συνάλλαγμα πώληση 225,522 δραχμές. Και ολοκληρώνουμε με τη χρυσή λίρα. Παλαιά σκοπής, τιμή αγοράς 15.370 δραχμές. Ελισάβετ 1973, τιμή αγοράς 14.380. Ελισάβετ 1974, τιμή αγοράς 14.380. Τιμή πώλησης 14.880 δραχμές. Δεν είναι μόνο το λότο που μοιράζει εκατομμύρια. Μετά από πολύ καιρό, το προπό που άλλοτε κρατούσε τα σκύπτρα στα παιχνίδια της τύχης, ανέδειξε σήμερα 11 νέους εκατομμυριούχους. Για τους νέους εκατομμυριούχους του προπό, αλλά και την υπόλοιπη αθλητική κίνηση, θα μας πει περισσότερα η Φωτεινή Παπαγεωργίου. Φωτεινή. 11 νέους εκατομμυριούχους λοιπόν ανέδειξε η διαλογή των δελτίων του 1ου διαγωνισμού προπό. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 11 στήλες με 13 επιτυχίες που κερδίζουν από 24.009.595 δραχμές, 552 στήλες με 12 επιτυχίες που κερδίζουν από 394.720 δραχμές και 8.265 στήλες με 11 επιτυχίες που κερδίζουν από 21.565 δραχμές. Την Τετάρτη θα αποφασίσει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την τύχη της έφεσης του Ολυμπιακού κατά της απόφασης μηδενισμού του στον αγώνα με τον Αθηναϊκό και της τιμωρίας της έδρας του με 5 αγωνιστικές. Την ίδια μέρα η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει και για την έφεση του Προέδρου της ΠΕΟ Ολυμπιακός Αργύρης Αλιαρέλη κατά της απόφασης εκπτώσεώς του από το αξίωμα του Προέδρου για 3 μήνες. Οριστικά στο Τελαβίβ θα διεξαχθεί ο αγώνας του Άρη με τη Μακάμπη για το κύπελο πρωταθλητριών στο μπάσκετ. Αυτό έγινε γνωστό μετά από τέλεξ που έστειλε σήμερα στην ΕΟΚ η FIBA και στο οποίο αναφέρεται ότι η πρωταθλήτρια του Ισραήλ επιστρέφει στην έδρα της μετά τον τερματισμό του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Ο αγώνας θα γίνει στις 14 του μηνός και στη συνέχεια ο Άρης θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία τη Λιμόζ και στο Πέζαρο της Καβολίνη.
Την αντίθεσή τους προς τον αθλητικό κώδικα που αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή εξέφρασαν το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των 12 σωματείων μπάσκετ της Α1 κατηγορίας. Όπως εξήγησαν, ο κώδικας όχι μόνο δεν δίνει λύση στα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ, αλλά αντιθέτως απειλεί με καταστροφή το άθλημα. Ας δούμε τι δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Γεράσιμος Βεντούρη. Λυπάμαι, αλλά πέραν από την αποδοχή και κατοχύρωση οικονομικών ετοιμάτων των παικτών, δεν μπορούμε να βρούμε κανένα σημείο του που να προάγει τα συμφέροντα του χώρου σαν σύνολο. Συγχρόνως, η πολιτεία δεν δείχνει διάθεση να δεχθεί τη χρηματοδότηση του δημιουργούμενου οικονομικού βάρους και ούτε βλέπουν τα σωματεία κάποια κινητοποίηση για τη δημιουργία οικονομικού υπόβαθρου. Σήμερα έρθει ένα νομοσχέδιο που μου λέει αυτήν όλη τη σχέση θα την νομιμοποιήσουμε, θα την κωδικοποιήσουμε, θα τη βάλουμε μέσα σε κάποια νομικά πλαίσια. Άμεση συνέπεια είναι ότι μπορεί εύκολα, δηλαδή μπορεί από λόγω των οικονομικών μεγεθών να βρεθεί κάποιος παίκτης πλέον ελεύθερος. Το οποίο θα συνεπάγεται και η οικονομική καταστροφή του σωματείου. Οι θυελώδεις βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και η σφοδρή θαλασσοταραχή προκάλεσαν σήμερα προβλήματα πολλά στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Από το πρωί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας προς όλα τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Πάντως η υποθυμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου που ήταν κλειστή από το πρωί άνοιξε στις 7 και 4 το απόγευμα και τα δρομολόγια των φέρι εκτελούνται κανονικά. Παρόλο που βρισκόμαστε πια στην άνοιξη, τα βρυανά καιρικά φαινόμενα δεν θα θυμίζουν καθόλου αυτή την εποχή. Οι πολύ ισχυροί βοριάδες και το τσουχτερό κρύο θα προσδώσουν στην αυριανή ημέρα μια χειμωνιάτικη όψη. Δύο πρόσωπα έχει ο καιρός σήμερα στην Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη και τη Γαλλία υπήρχαν πυκνά σύννεφα που κινούνταν προς τα ανατολικά. Αντιθέτως, στην Ιταλία, τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπήρχαν λίγα μόνο σύννεφα. Και στη χώρα μας λίγα μόνο σύννεφα, εκτός από το Αιγαίο που υπήρχαν λίγες πυκνές τοπικές νεφώσεις. Αύριο Τρίτη. Σε όλη τη χώρα η μετεωρολογική προβλέπει νεφώσεις. Θα βρέξει κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Στα ανατολικά, στα ορεινά, ίσως υπάρξουν και λίγα χιόνια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, μέτροι στα δυτικά και στα ανατολικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, τοπικά δε θυελώδεις. Η θάλασσα στο Ιόνιο θα είναι ταραγμένη, στο Αιγαίο πολύ κυματώδης και τοπικά τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 0 μέχρι 5 βαθμούς, στα δυτικά από 4 μέχρι 15 και στην υπόλοιπη χώρα από 4 μέχρι 10 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και βροχή θα έχουμε αύριο στα βόρεια και ανατολικά του νομού της Αττικής. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελώδης, αλλά προς το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θάλασσα στο Σαρονικό και το Νότιο Βοϊκό θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης και τοπικά τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 8 βαθμών Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο Θεσσαλονίκη και οι άνεμοι θα πνέουν νεακοί από βόρειες διευθύνσεις μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 7 βαθμών Κελσίου. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαρτίου, όπως τα είδαμε οι δημοσιογράφοι και τα κατέγραψαν οι κάμερες του Mega Channel. Τα τελευταία μας νέα, τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ.